Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, κύριε Σαρίδη. Νομίζω ότι βάλατε ένα ζήτημα το οποίο άπτεται και προσωπικής οικογενειακής σας εμπειρίας και αφορά τους νέους μας. Και αναδεικνύει, νομίζω, η τοποθέτησή σας το πόσο ανάγκη είναι να επανασυγκροτηθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα και να ανέβει ο κατώτατος μισθός. Είναι κυβερνητικές πρωτοβουλίες, είναι κομμάτια της διαπραγμάτευσης που κερδίθηκαν και πραγματικά εμείς προσδοκούμε πάνω σε αυτά, πάνω σε αυτές τις πρωτοβουλίες να διαμορφωθούν ευρύτατες πλειοψηφίες. Δεν πιστεύουμε ότι κάποιος πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ιστορικά έχει πορευτεί μέσα στην αριστερά για να συμφωνεί ότι πρέπει να υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Θεωρούμε ότι και άνθρωποι του κέντρου, ακόμα και της λογικής κεντροδεξιάς, θεωρούν ότι ο μισθός στην Ελλάδα πρέπει να αυξηθεί. Δεν γίνεται σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές να πιστέψουμε και να ακολουθήσουμε νεοφιλελεύθερες αλλοφροσύνες που θεωρούν ότι μία αρρύθμιση αγορά εργασίας μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στον δρόμο της βιώσιμης ανάκαμψης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κρατάω στα χέρια μου την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που ανακηρύσει οριστικά τους 5 αδιούχους. Αυτή νομίζω είναι μία πάρα πολύ σημαντική στιγμή για τα τηλεοπτικά πράγματα στην Ελλάδα. Και είναι ένα μάθημα για όλους μας. Ένα μάθημα υπομονής, επιμονής. Ένα μάθημα αντοχών και για την κυβερνητική πλειοψηφία. Και ένα μάθημα, έτσι που το λένε στο ποδόσφαιρο, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να ξανασηκωθείς. Είχαμε δύσκολες στιγμές στην πορεία αυτή την επίμονη για να δοθούν τηλεοπτικές άδειες. Αλλά είχαμε και τη βοούσα πραγματικότητα, το δίκαιο και το σύνταγμα με το μέρος μας. Περνάει η τηλεόραση σε μια καινούρια φάση. Έχουμε πολλούς λόγους να χαμογελάμε και να είμαστε χαρούμενοι. Πολλά βήματα πρέπει να γίνουν βεβαίως ως προς το περιεχόμενο και εδώ θέλω την ίδια στιγμή που θα δώσω τα ειλικρινή συγχαρητήριά μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια, σε κάθε ένα προσωπικά από τα μέλη της ανεξάρτητης αρχής. Θέλω να χτυπήσω και ένα καμπανάκι. Αυτά τα μέλη της ανεξάρτητης αρχής κατάφεραν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μικρό ή λιγότερο μικρό, να ολοκληρώσουν την εκκρεμότητα που υπήρχε για 30 χρόνια στην Ελλάδα. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει σε σχέση με το περιεχόμενο. Και το Σύνταγμά μας έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες πρόνοιες για το τι οφείλει να κάνει αυτός στον οποίον η πολιτεία έχει αποδώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τη δημόσια συχνότητα και το πώς πρέπει να λειτουργεί και το αν έχει υποχρέωση ισότιμα να παρουσιάζει τις διαφορετικές απόψεις. Για να μην αναφερθώ βεβαίως στο φλέγον και επί των ημερών μας νομίζω και επειδή σε 12 μήνες περίπου από τώρα θα έχουμε και τις εθνικές εκλογές και θα είναι το τελευταίο έτος της πρώτης μας θητείας της κυβερνητικής, θα έχουμε και το φαινόμενο των fake news, δηλαδή των ψευδών ειδήσεων το οποίο θα πυκνώνει. Διότι κάποιοι έχουν επιλέξει να πολιτεύονται με αυτά. Πριν περάσω στα υπόλοιπα θέματα, πρέπει να σας πω ότι όπως υποσχεθήκαμε, έχω από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την τελευταία απάντηση, η οποία είναι σημερινή, ήρθε σήμερα το πρωί ως απάντηση, η οποία βεβαιώνει ότι έχουν εισπραχθεί από τέλη χρήσης συχνοτήτων και φόρο διαφήμισης 148 ακριβώς εκατομμύρια από την αρχή του 2015 και μετά. Όποιος λοιπόν λέει ότι δεν πλήρωσαν οι ιδιοκτησίες των καναλιών, λέει απλά ψέματα ή δεν είναι ενημερωμένος. Η δημοσίευση της απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σημαίνει ότι από την επαύριο υποχρεούνται άμεσα να πάνε και να καταβάλουν τα τιμήματα για τις άδειες για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ακούστηκε από κάποιους έτσι και μία μηδενιστική προσέγγιση που λέει τι είχαμε, τι χάσαμε, πάλι τα ίδια είναι, δεν είναι καθόλου τα ίδια. Την πολιτεία την είχαν πατήσει στο σβέρκο. Την είχαν βρει αδύναμη και της πήρανε και το
τις άδειες περιεχομένου και βεβαίως με το διαγωνισμό παροδία πάρθηκε και το δίκτυο. Η πολιτεία λοιπόν επανακάμπτει με την αυτοπεποίθηση μιας πολιτείας που πατάει στα πόδια της. Και όπως δίνει τις άδειες, έτσι μπορεί και να τις ανακαλεί. Δεν την πατήσανε στο σβέρκο για να τις πάρουνε κληρονομικό δικαίο. Αυτή είναι η μεγάλη τομή. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο καταγράφεται και πιστώνεται αυτή η κυβέρνηση. Περνάω στα θέματα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου να απαντήσω στα ζητήματα που έχουν εγερθεί εκ νέου, λέγοντας ότι αυτό το νομοσχέδιο νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του puzzle της κανονικότητας την οποία επιβάλλουμε και έρχεται βήμα το βήμα. Ξανασυγκροτήσαμε την ΕΡΤ, δεν είναι παρείας του τηλεοπτικού πεδίου πλέον. Αδειοδοτούμε τους τηλεοπτικούς σταθμούς και εγγυόμαστε την καθολική κάλυψη τηλεοπτικού σήματος για τους Έλληνες πολίτες. Φανταστείτε και σκεφτείτε ξανά, φέρτε ξανά στο νου σας, ποια ήταν η τηλεοπτική πραγματικότητα στα τέλη του 2014. Μία δημόσια τηλεόραση η οποία φυτοζωούσε, κανάλια χωρίς άδειες και χωρίς να καταβάλουν ούτε τίμημα για τις άδειες, ούτε το ψηφισμένο φόρο διαφήμισης και μεγάλο κομμάτι των πολιτών μας χωρίς την κάλυψη τηλεοπτικού σήματος. Έχουμε λοιπόν μία μετάβαση σε μία νέα κατάσταση η οποία διασφαλίζει και την νομιμότητα και τα δικαιώματα των πολιτών. Και επειδή ακούστηκαν και πολλές ανησυχίες για την εφαρμογή του μέτρου, θέλω να επαναλάβω. Το μέτρο αυτό έχει εφαρμοστεί, έχει δοκιμαστεί και ως προς την αποτελεσματικότητά του και ως προς τα γραφειοκρατικά του και ως προς την ετοιμότητα των παρόχων, οι οποίοι ως ιδιωτικές εταιρείες ενδεχομένως και μονίμως να γκρινιάζουν για την αποζημίωσή τους και να θέλανε περισσότερα και να το υπονοούν αυτό στις επιστολές τους, μπορεί να υποθέσει κάποιος. Η πολιτεία πρέπει να βρίσκει μια ισορροπία. Αν έρχονταν δηλαδή εδώ ένας πάροχος και μας έλεγε, ξέρετε κάτι, κύριε Ιλχάν, κύριε Καραναστάση, κύριε Καράουγλου, κύριε Σαρίδη, κύριε Δανέλη, τα 110 ευρώ δεν είναι, και κύριε Παπαχριστόπουλε, τα 110 ευρώ δεν είναι αρκετά, πρέπει να μας τα κάνετε 410. Δεν νομίζω ότι θα σπέβδαμε να πούμε ότι βεβαίως εφόσον ζητάτε τόσα πρέπει να σας δώσουμε. Άρα, επειδή εδώ εμείς έχουμε την βασική δουλειά να διασφαλίζουμε το δημόσιο συμφέρον και του κάθε πολίτη ξεχωριστά, αλλά και της πολιτείας, αυτή πιστεύω ότι είναι μια ισορροπημένη λύση. Επαναλαμβάνω, θέλω από τώρα μέχρι και την Ολομέλεια, θα παρακαλούσα τους βουλευτές, τους εκπροσώπους των κομμάτων, τις ανησυχίες τους να τις διερευνήσουν και να τις βάλουν στον έλεγχο της εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος. Υπήρξαν προβλήματα στην πρώτη φάση του προγράμματος, γραφειοκρατικά, οι βεβαιώσεις κατοικίας, υπήρχαν σπίτια στα οποία δεν έπρεπε να επικυρωποιηθούν οι άδειες. Βρέθηκαν οι τρόποι με τους οποίους αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια μπορούμε να τα υπερβούμε. Αναδείχθηκε το πρόβλημα της εκπομπής συγκεκριμένων περιφερειακών σταθμών σε άλλες περιφέρειες από την περιφέρεια στην οποία εκπέμπουν. Συγκεκριμένα υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στη στερεά Ελλάδα, όπου είναι πάρα πολλοί κάτοικοι οι οποίοι βλέπουν σταθμούς της Πελοποννήσου. Έχει προχωρήσει η προεργασία. Νομίζω ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχει δοθεί και η λύση με 3 έως 4 παραπάνω σταθμούς εκπομπής, οι οποίοι θα καλύψουν αυτή την ανάγκη. Αυτό είναι προϊόν πάρα πολύ εντατικών εργασιών και της ΕΕΤ και, και του καθηγητή του κύριου Καψάλη και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Επαναλαμβάνω, εισάγεται στο νομοσχέδιο η ρήτρα η οποία στα αγγλικά λέγεται must carry και must give. Δηλαδή, η υποχρέωση του παρόχου δικτύου να κουβαλάει το περιεχόμενο των αδειοδοτημένων σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας και η υποχρέωση των
σταθμών, των τηλεοπτικών, να δίνουν το πρόγραμμά τους στους παρόχους δικτύου για αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές. Δεν αφορά τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη. Ποσός μας ενδιαφέρει αν επί του προκειμένου η δορυφορική πλατφόρμα τα βρει με τον τηλεοπτικό σταθμό. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν το πρόγραμμα της επιδότησης θα έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα όλων των τηλεοπτικών σταθμών. Τελεία. Είναι πάρα πολύ ρητή, νομίζω, η σχετική διάταξη. Υπήρξε ένα ερώτημα για την μετάβαση στην επόμενη τεχνολογική φάση, το λεγόμενο DVB-TAF2. Έχει σταλεί ο δικός χάρτης στα μέσα Ιουλίου για την μετάβαση στις υπηρεσίες της ΕΕ. Θα διαρκέσει 18 μήνες, όπως προβλέπουν οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις. Δεν θα έχουμε εκπλήξεις και θα διασφαλίσουμε ότι το κόστος της μετάβασης θα είναι ελάχιστο. Είχαμε και μία παρατήρηση από τον κύριο Καϊσάν, δεν κάνω λάθος, για τη Θράκη. Είπατε ότι έχουν πάρει μόνο 8.000 από τις 13 που υπολογίζονταν στην αρχή. Εκεί πέρα φαντάζομαι ότι έχουμε δύο τύπου φαινόμενα. Το πρώτο είναι ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα από την απογραφή του 2011. Δηλαδή, ενδεχομένως να έχουμε φαινόμενα μετανάστευσης, τα οποία δεν έχουν αποτυπωθεί και δεν έχουν... Εμείς δουλέψαμε την απογραφή του 2011 και κάποιος κόσμος έχει μεταναστεύσει από τότε και μετά. Ενδεχομένως, δεν το γνωρίζω, να έχουμε και μία επιλογή, μία αξιοποίηση της παροχής για άλλους λόγους, τους οποίους δεν χρειάζεται εδώ πέρα αυτή τη στιγμή να μεγαλοποιούμε. Δύο ζητήματα τα οποία έχουν εγερθεί και νομίζω ότι είναι σημαντικά. Θα κοιτάξουμε να ανανεώσουμε την βάση δεδομένων την οποία διαμορφώσαμε και σε σχέση με τα περιφερειακά κανάλια, να έχουμε μία αποτύπωση του προβλήματος. Διότι υπήρξαν εδώ τοποθετήσεις που λέγανε ότι σε επίπεδο περιφέρειας υπάρχουν περιφερειακά κανάλια τα οποία μπορούν να εκπέμπουν στο 30, 40 ή 50%. Άρα έχουμε τον τρόπο αυτή τη στιγμή και την τεχνογνωσία να συλλέξουμε εκ νέου αυτή την πληροφόρηση. Και βεβαίως θα εξεταστεί η δυνατότητα να παρασχεθεί η επιδότηση και στους μόνιμους κατοίκους. Εδώ θα βάλουμε έναν αστερίσκο. Αυτό θα έρθει σε δεύτερο χρόνο. Θα αποτυπώσουμε την πραγματικότητα με τον τρόπο που την αποτυπώσαμε και σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε καταγράψει τους οικισμούς οι οποίοι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, επειδή θα μεγαλώσει ο αριθμός, ενδεχομένως να βρεθούμε ενώπιον του κινδύνου να καταγραφούν ως δικαιούχοι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τηλεόραση. Υπάρχουν φαινόμενα του τύπου ότι σπίτια με μία απόσταση 300, 400 ή 500 μέτρων το ένα από το άλλο, επειδή υπάρχει ένας ορεινός όγκος, ένας λόφος μπροστά, ο ένας δεν βλέπει καθόλου τηλεόραση και ο άλλος βλέπει. Άρα όλα αυτά πρέπει να μπουν και στο κόσκινο, θα σας έλεγα, της διαβούλευσης και της λεπτομερούς εξέτασης των δεδομένων. Δεν υπάρχει βεβαίως, επειδή είδα τώρα και κάποιες επιστολές ότι έχουμε αποκλείσει, λέει, πολλούς οικισμούς στην Αρκαδία, τίποτα δεν υπάρχει. Έγινε εκτενής διαβούλευση, έγινε αλληλογραφία με τους δημάρχους, έχουν γίνει μετρήσεις της ΕΕΤ, όπως είπε και ο κύριος Καψάλης, η απόκληση με αυτό που υποθέτανε στην αρχή είναι 3-4%, και στο τέλος της ημέρας λέμε ότι η διαδικασία είναι ανοιχτή. Προφανώς, προφανέστατα, οπουδήποτε έχει υπάρξει πρόβλημα το οποίο δεν έχει καταγραφεί στο πρώτο κύμα της ανάπτυξης αυτού του μέτρου, βεβαίως και θα καλυφθούν οι οικισμοί, και νομίζω ότι υπήρξε και μία εκτεταμένη διαβούλευση, υπήρξαν και σχετικές αλληλογραφίες με τις δημοτικές αρχές και δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να δημιουργούνται εντυπώσεις. Υπάρχει μία τροπολογία, μία νομοτεχνική βελτίωση η οποία αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, ούτως ώστε να μην υπάρχει
αντίκτυπο στον προϋπολογισμό ο οποίος πάει να κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες. Έτσι, άρα η χρηματοδότηση θα είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να μην υπάρξει καμία έτσι απολύτως αλλαγή σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Για την κάρτα, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, για την κάρτα των, δεν ξέρω αν ο Υφυπουργός θα ήθελε να επαναλάβει την επεξήγηση η οποία δόθηκε στον εκπρόσωπο των περιφερειακών εφημερίδων για τα πρακτικά. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, νομίζω πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία. Είναι πολύ λογικό να αντιπαρατηθέμεθα. Για το τι συνέβη στο παρελθόν, είμαι πεισμένος ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να συμφωνήσουμε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό για λόγους πολιτικούς, ιδεολογικούς, ιστορικούς. Νομίζω όμως ότι με ψυχραιμία πρέπει να κινηθούμε, να δούμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε για το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Θέλω να πω ότι βεβαίως πρέπει να καταθέτουμε εδώ επιχειρήματα. Δεν μπορούμε όμως να λέμε ότι το πρόβλημα θα έχει λυθεί με το πρόγραμμα το οποίο είχε κατατεθεί 23 Ιανουαρίου του 2015 και το οποίο εκ των υστέρων οι υπηρεσίες του ΕΣΠΑ είπαν ότι δεν θα χρηματοδοτούνταν. Δηλαδή με ορίζοντα ολοκλήρωσης ποιον ακριβώς, με ποιο φυσικό αντικείμενο. Απλώς κατατέθηκε μία ιδέα την τελευταία μέρα πριν τις εκλογές. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Καράουλου και κύριε Δημοσχάκη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είμαστε σε μια καινούργια μέρα τώρα και εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω όχι μόνο την Νέα Δημοκρατία, αλλά και συνολικά την αντιπολίτευση, η οποία και εναντίον εμού προσωπικώς, αλλά συνολικά κυρίως της κυβέρνησης, γιατί και εγώ δεν έκανα καμιά προσωπική πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα, την πολιτική της κυβέρνησης εφήρμοσα, να επαναξιολογήσουμε ο καθένας τις θέσεις που είχε πάρει στη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Υπήρξαν τοποθετήσεις οι οποίες λέγανε δεν χρειάζεται καμία άδεια. Δόθηκε μία άδεια στην DGA, έχει το δίκτυο, όποιος συμβάλλεται εμπορικά με την DGA μπορεί να αναμεταδίδεται. Υπήρξαν αυτές οι τοποθετήσεις. Υπήρξαν τοποθετήσεις οι οποίες λέγανε άπειρα πρέπει να είναι τα κανάλια. Και έγινε και σπέκουλα ότι εκεί θέλουμε να φημώσουμε εμείς. Τάχα μου, επειδή πήραμε τη μελέτη του Ινστιτούτου της Φλωροντίας, τόση ηρωνία, τόσο μελάνι έχει χυθεί για αυτό το Ινστιτούτο. Ένα Ινστιτούτο που πρέπει να το πω για άλλη μια φορά, συμβουλεύονται επανειλημμένα και κατά εξακολούθηση οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι από τα κορυφαία, ίσως το κορυφαίο στην Ευρώπη, σε θέματα δικτύων τηλεπικοινωνιών και τηλεοπτικών ζητημάτων. Τότε είχε σηκωθεί ένας τεράστιος θόρυβος. Σχεδόν ότι πάμε για δημοκρατική εκτροπή. Αποτέλεσμα, 7 κανάλια προκήρυξε το ΕΣΟΥΡΟΥ, 6 προσήλθαν, 5 κατέληξαν, 2 εκ των οποίων θέλουν να κάνουν και συνεργασίες και οικονομίες κλίμακας. Και με τίμημα βέβαια. Διότι το τίμημα για το ότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο θα εισπράξει 35 εκατομμύρια ευρώ για την κάθε άδεια, ξέρετε γιατί συμβαίνει. Διότι το 35 είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του 246 που πετύχαμε την προηγούμενη φορά με το 7, τον αριθμό των αδειών που προκήρυξε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δηλαδή, χωρίς αυτό το διαγωνισμό, δεν θα υπήρχε καμία τυπική βάση για μία υψηλή τιμή εκκίνησης. Απλά πράγματα. Καμία, απολύτως. Ποια ήταν η δημόσια συζήτηση? Από τη μεριά των ιδιωτικών εταιριών ακούγαμε ότι δεν είναι. Είναι και ένα αγαθό το οποίο δεν έχει και αξία. Δεν θα βρείτε ενδιαφέρον. Μπορεί να έρθει ένας με μισό εκατομμύριο, με ένα εκατομμύριο. Και είδαμε χτυπήματα του τύπου 75 και 76 εκατομμύρια σε εκείνο το διαγωνισμό. Το κατασυκοφαντημένο. Ο οποίος σχεδιάστηκε, επίσης πρέπει να σας πω, ως λειτουργία από εξαίρετους επιστήμονες οι οποίοι υπηρετούν το αντικείμενο της θεωρίας των δημοπρασιών. Και τους είχαμε ζητήσει τότε να μας πούνε με ποιο σχέδιο δημοπρασίας θα βελτιστοποιήσουμε το τίμημα για το δημόσιο. Και καταλήξανε σε αυτό, το οποίο κατέληξε βεβαίως κουραστικό, αλλά είχε στο τέλος το αποτέλεσμα που είχε, το οικονομικό αποτέλεσμα που είχε.
Σημαντικό ζήτημα επίσης, ο αριθμός των εργαζομένων. Υπήρχε καμία πρόνοια, καμία πρόβλεψη στην προηγούμενη νομοθεσία για τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων? Το τι λάσπη, το τι επιθέσεις έχουμε δεχτεί, το τι ψέματα έχουν υποθεί, ότι τάχα μου ο 43-39 είναι ο νόμος που κοιτάει μόνο το τίμημα και δεν βάζει καμία προϋπόθεση. Τα άρθρα του από το 2 έως το 10 περιγράφουν ακριβώς τις πολύ αυστηρές προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν αυτή τη στιγμή και στις οποίες οφείλουν διαδοτημένοι τηλεοπτικοί σταθμοί να συμμορφωθούν. Αριθμός εργαζομένων, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, ποιότητα σήματος, αριθμός δελτίων ειδήσεων. Το λέω για να τα έχει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ως ρυθμιστική αρχή. Υποχρεούται να εφαρμόσει το νόμο. Άρα, νομίζω, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε μία καινούργια πραγματικότητα, μπορεί να περιμέναμε 1050 μέρες περίπου από τότε που ψηφίσαμε το νομοσχέδιο, μπορούμε όμως τώρα να επισκεφθούμε εκ νέου όλοι μας τις θέσεις που έχουμε διατυπώσει σε αυτό το χρονικό διάστημα και να καταλήξουμε από κοινού κάπου. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, θα τον ξυλώσει αυτό το νόμο, θα κάνει άλλη αδειοδότηση? Διαμορφώθηκαν τετελεσμένα, αντιδημοκρατικά, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, που δεν λαμβάνουν υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις? Υφίσταται αυτή η κριτική, είναι στο τραπέζι? Ή μήπως διαμορφώνεται τελικά μια πραγματικότητα η οποία δικαιώνει την επιμονή μας να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία? Και αυτά τα ερωτήματα τα καταθέτω και θα τα καταθέσω και στην Ολομέλεια με ειλικρίνεια, νυφαλιότητα, αλλά και ας μου επιτραπεί να πω και με μία επιμονή. Διότι εδώ πρέπει να δείξει και το πολιτικό σύστημα ότι έγινε στοιχειωδώς πιο σοφό. Ποιον συμφέρει, δηλαδή, συμφέρει την συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα να υπάρχει ασυδοσία στο τηλεοπτικό τοπίο και χαμηλότερη και μηδενική ρύθμιση? Συγχωρείτε, έχουν υπάρξει πολιτικοί της συντηρητικής παράταξης οι οποίοι στις σχέσεις τους με αυτό που στη σύγχρονη πολιτική αργό θα λέγαμε συμφέροντα ήταν αμήλικτοι. Άρα θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και εσείς καλείστε να αναλογιστείτε. Δεν είναι προς το συμφέρον της αριστεράς η ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου. Προς το συμφέρον της δημοκρατίας είναι. Με καλή καρδιά λοιπόν και καλή προαίρεση, ας εκκινήσουμε την κουβέντα για την επόμενη μέρα και ας κρατήσουμε και τις διαφωνίες μας για το παρελθόν. Αυτή είναι και η λειτουργία της δημοκρατίας.